Ορίστε. Ναι, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Τα 7 τελευταία χρόνια που είμαι βουλευτής, έχω λάβει μέρος σε πολλές συζητήσεις, αλλά έχω την εντύπωση ότι η συζήτηση για το νομοσχέδιο αυτό, κατά την άποψή μου, έχει χαρακτηριστικά σουρεαλισμού, πολιτικού σουρεαλισμού. Θα το εξηγήσω στη συνέχεια. Για να τελειώνουμε το θέμα της απλής αναλογικής, να πω ότι καθαρά, ιδεολογικά και πολιτικά, στη Νέα Δημοκρατία δεν πιστεύουμε σε ένα σύστημα που όπου δοκιμάστηκε οδήγησε σε τραγικά αποτελέσματα. Όχι απλώς ακυβερνησίας, αλλά επιπροσθέτως η απλή αναλογική, αντίθετα με τα όσα λέτε κύριε του ΣΥΡΙΖΑ, έχει αποδειχθεί ότι δημιουργεί ομφάλιο λόρο με τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Και δεν έχετε να δείτε πώς κατέρευσε το μεταπολεμικό ιταλικό σύστημα των κυβερνήσεων του 45 και του 50, που στην πραγματικότητα εξέδρεψε μια κλεπτοκρατική δημοκρατία, υπέτη της οποίας ακόμα βρίσκονται σήμερα στην Τινησία. Αλλά αυτό έχει να κάνει με την πολιτική. Εδώ όμως έχουν εντύπωση ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Εδώ πρέπει μάλλον να επέμβει η επιστήμη. Γιατί η λαοπρόβλητη κυβέρνηση της πρώτης φοράς αριστερά, που δεν έχει συμπληρώσει ένα έτος ακόμα στην ίδια κυβέρνηση, βρίσκεστε δηλαδή ακόμα στο μήνα του μέλητος της πολιτικής σας πορείας, βρήκε με την απλή αναλογική, έτσι λένε πολλοί και αναλύουν, ένα τρόπο να κρατηθεί στα πράγματα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή είναι η πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, και απευθύνομαι στους καλούς συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς ζείτε σε άλλο πλανήτη. Αν και πολλοί από εσάς στις επαφές σας με τον κόσμο, όσοι έχετε ακόμα δυνατότητα να τις κάνετε, θα έπρεπε ήδη να έχετε καταλάβει ότι κανένα εκλογικό σύστημα, αναλογικό ή μη αναλογικό, κύριε Τριανταφυλλίδη, απλό ή σύνθετο, οριζόντιο ή κάθετο, πρόκειται να αλλάξει μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική πραγματικότητα, η οποία είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη από την αρχή της τετραετίας ξεκινά ένα ιστορικό κύκλο ολοκλήρωσης. Με απλά λόγια, από το 3% που ξεκίνησε, στο 3% θα ξαναφτάσει. Και ξέρετε γιατί? Γιατί τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου μνημονίου και οι συνέπειες της ψευδολογίας δεν έχουν ακόμα ξεδιπλωθεί και ως τώρα έχουν γίνει αντιληπτά μόνο από μικρές κατηγορίες πολιτών. Οι μερισματούχοι του Δημοσίου Φερρυππίν και οι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ ένιωσαν ήδη στο πετσί τους τι σημαίνει πρώτη φορά αριστερά. Σύντομα όμως η φορολογία, κύριοι συνάδελφοι, θα αγγίξει κάθε Έλληνα. Του χρόνου την άνοιξη η πραγματική οικονομία θα έχει πλέον γονατίσει. Η δε κατάρρευση των δημοσίων εσόδων, που θα είναι ορατή από το Δεκέμβρη, θα έχει οδηγήσει και τον τελευταίο Έλληνα στη συνειδητοποίηση ότι την πρώτη φορά αριστερά δεν πρόκειται να τη σώσει κανένα αναλογικό σύστημα, καμία καλπονοθεία, κανένας περιορισμός της ελεύθερης τηλεόρασης, κανένα κήρυγμα μίσους, όπως συνηθίζουν συχνά να εξτομίζουν τα κυβερνητικά στελέχη. Σε λίγο, οι μόνοι στην Ελλάδα πλέον που θα ακολουθούν τον κύριο Τσίπρα θα είναι η ξένη αλληλέγγυη, ο κύριος Καρανίκας και κάποιοι μετανάστες για τους οποίους οι πολυτελείς εντός εισαγωγικών και σε πολλά εισαγωγικά συνθήκες διαβίωσης στο ελληνικό αποτελούν βεβαίως βελτίωση σε σχέση με αυτά που συνέβαιναν στην Καμπούλ, αλλά επειδή για όλους τους υπολείπους η Ελλάδα του κ. Τσίπρα θα αποτελεί τον αδύρ των πραγμάτων, παρά τις βαθιστόχαστες αναλύσεις μερίδας του τύπου ότι ο κ. Τσίπρας επιδιώκει να μείνει και μάλιστα ως καθεστώς στην πολιτική, εγώ αντιθέτως πιστεύω ότι η βασική προτεραιότητα θα είναι μάλλον να φύγει. Αυτός είναι και ο λόγος που θεωρώ τη συζήτηση για το εκλογικό σύστημα σουρεαλιστική. Και επειδή εγώ από αυτό το βήμα συνήθως προκαλώ τον εαυτό μου και θέτω αυτά που λέω στην κρίση του χρόνου, εγώ προβλέπω ότι η δημοσκοπική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως αυτή θα καταγραφεί τους επόμενους μήνες, θα επαναφέρει το μοιραίο κόμμα που μας κυβερνά στα ιστορικά του μεγέθη. Και κανείς έπαινος, κύριε συνάδελφοι, του κυρίου Σόιμπλε, δεν θα αρκεί για να επαναφέρει αυτούς για τους οποίους θα ισχύει απολύτως η περίφημη φράση του Γεωργίου Παπανδρέου ότι οι τιμόροποι θα καταρρεύσουν. Και εδώ είμαστε και θα τα δούμε. Κοντολογής, καταψηφίζουμε την πρόταση για λόγους πολιτικούς και ιδεολογικούς, γιατί δεν πιστεύουμε στην απλή αναλογική. Πρακτικά όμως,
Είτε η αίθουσα ψηφίσει έτσι, είτε αλλιώς, και επειδή όπως σας είπα, ό,τι και να γίνει στην Ελλάδα, προβλέπω και θα κριθώ γι' αυτό, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα επανέλθει από άποψη ποσοστών στην ουρά και όχι δεύτερο κόμμα της λίστας των πολιτικών κομμάτων, θεωρώ ότι η συζήτηση που κάνουμε σήμερα αποτελεί τελικά ένα εθνικά επικίνδυνο αντιπερισπασμό και τίποτα παραπάνω. Η πολιτική σας μοίρα, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι προδιαγραμμένη, διότι τελικά στην πολιτική όλα τα πράγματα κρίνονται από το αποτέλεσμα. Και είναι γνωστό το αποτέλεσμα. Πήρατε μια χώρα σε μια πορεία ανάκαμψης και τη ρημάξατε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ότι πιστεύετε λίγους μήνες μετά τις εκλογές ότι το πρόβλημα είναι πώς θα κατανέμονται οι ψήφοι με βάση το εκλογικό σύστημα, δείχνει ότι απλά προσεγγίζετε την απελπισία. Το θέμα που θα πρέπει να σας απασχολεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι πώς θα κατανέμονται οι ψήφοι. Το θέμα που θα πρέπει να σας απασχολεί είναι αν θα υπάρχουν ψήφοι. Και πολύ φοβάμαι ότι στην περίπτωσή σας θα λείπει το πολιτικό σπροφύστερο και το μόνο που θα σας συνοδεύει στη μακρά πολιτική σας νύχτα θα είναι ότι τελικά ο αρχηγός σας βάδισε στο Σινικό τείχος. Με λίγα λόγια, τα ταξίδια του Μάρκο Πόλο, παραμύθια για παιδιά. Ευχαριστώ πολύ.